Πώς συνδεόταν όμως η αλυτρωτική πολιτική του Βενιζέλου με την Ιωνία, σύμφωνα με την πιο ταυτισμένη με τον Βενιζελισμό αφήγηση της δεκαετίας 1910-1920, η αφετηρία της πολιτικής του Βενιζέλου στη Μικρά Ασία εντοπίζεται χρονικά στον Αύγουστο του 1913, ευθύς μετά την υπογραφή της συνθήκης του Βουκουρεστίου, που τερμάτισε τον δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο την ελληνική επικράτεια συμπεριλαμβάνονταν πλέον μεγάλα τμήματα της Μακεδονίας και της Υπήρου, αλλά όχι η Θράκη, ενώ η τύχη των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, Λέσβου, Χίου και Σάμου, τα οποία ήδη κατήχε ο ελληνικός στρατός, θα καθοριζόταν από τις μεγάλες δυνάμεις. Τότε, σύμφωνα με τον Γεώργιο Βεντήρη, ο Βενιζέλος είπε στον Εμμανουήλ Ρέπουλη «Και τώρα τα βλέμματά μας προς Ανατολάς». Κανείς από τους προκατόχους του κατά τον Βεντήρη δεν είχε έως τότε σκεφτεί τη Μικρά Ασία ως χώρο ελληνικής διεκδίκησης. Το Αιγαίο συνιστούσε στη σκέψη του πολιτικού από την Κρήτη ένα μέσο αδιάκοπης επικοινωνίας με τις μικρασιατικές ακτές, στις οποίες ακτινοβολούσε η Σμύρνη. Ο Βενιζέλος ασπαζόταν την αντίληψη ότι η Δυτική Μικρά Ασία, τα νησιά του Αιγαίου, η Χερσόνηση και η κοιλάδα των ποταμών έως τις οροσυρές προς Ανατολά και τα υψίπεδα του εσωτερικού δεν παρουσίαζαν ασιατικό χαρακτήρα. Γεωγραφικό και ιστορικό ανήκαν στην Ευρώπη. Οι Έλληνε τη Μικρά Ασία ήταν οι αρχαιότεροι και γνησιότεροι αυτόχθονε τη περιοχή και η ακμή του ελληνισμού εκεί ήταν ανωτέρα κάθε άλλη ελληνική χώρα. Το 1914 λειτουργούσαν στην Μικρά Ασία 1500 ελληνικά σχολεία με 4.000 δασκάλου και 150.000 μαθητές. Ωστόσο, ακόμη και αν αυτέ ήταν οι παραδοχέ που συγκροτούσαν τη βάση τη μεγάλη ιδέα του Βενιζέλου για τη Μικρά Ασία, ο Βεντήρη σημείωνε ότι ο κριτικό πολιτικό δεν απέβλεπε σε ταχεία πολιτική ενότητα ακόμα και όταν το 1914 η Αθήνα απειλούσε την Οθωμανική Αυτοκρατορία με πόλεμο εξαιτία των διώξεων που είχε εξαπολύσει εναντίον των Ελλήνων το νεοτουρκικό καθεστώ. Πράγματι, συμπλήρωνε ο Βαντήρη, ενίση του Αιγαίου, έφερον βιαίω και οξύτατα ει το μέσον το μικρασιατικό ζήτημα. Αν λάβουμε υπόψη ότι οι Τούρκοι θεωρούσαν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αναπόσπαστο τμήμα τη Μικρά Ασία. Πρόκειται ασφαλώ για αντίφαση στην αφήγηση του Βεντήρη, διότι ενώ αποδέχεται ότι ο Βενιζέλο δεν απέβλεπε τουλάχιστον σύντομα σε προσάρτηση, εντούτοι σημειώνει σχεδόν αμέσω μετά ότι η πολιτική του Βενιζέλου για επέκταση στη Μικρά Ασία προέκυψε εκ σιδηράς ανάγκης, λόγω των διωγμών των Ελλήνων εκ μέρους των Νεοτούρκων.